11 μέρες πριν από τις εκλογές της 21ης Μαΐου, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης το debate των πολιτικών αρχηγών. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στην ΕΡΤ, στο debate των πολιτικών αρχηγών. Έχουν περάσει 8 χρόνια από την τελευταία τηλεμαχία και η δημόσια τηλεόραση φιλοξενεί απόψε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, ακριβώς 10 μέρες πριν τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών. Ένα debate ήδη πολύ συζητημένο, το οποίο ανεξάρτητα από τις όποιες επιφυλάξεις μπορεί να διατυπώνονται για τους κανόνες διεξαγωγής του, δεν πάβει να αποτελεί μία από τις κορυφαίες στιγμές της προεκλογικής περίοδου. Στο debate πριν τις εκλογές συμμετείχαν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος και ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης. Τις ερωτήσεις έθεσαν οι δημοσιογράφοι Μάρα Ζαχαρέα, Σία Κοσιόνη, Γιώργος Παπαδάκης, Αντώνης Ρόιτερ, Παναγιώτης Στάθης και Ράνια Τζίμα. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Γιώργος Κουβαράς. Οι 6 θεματικές ενότητες ήταν οι εξής: οικονομία, ανάπτυξη, απασχόληση, εξωτερική πολιτική και άμυνα, κράτος, θεσμοί, διαφάνεια, υγεία, παιδεία και κοινωνικό κράτος, περιβάλλον και ενέργεια, νέα γενιά. Κάθε ερώτηση είχε διάρκεια 30 δευτερόλεπτα και η απάντηση 1,5 λεπτό με follow-up ερώτηση 15 δευτερολέπτων από τον δημοσιογράφο και απάντηση 45 δευτερόλεπτα από κάθε πολιτικό αρχηγό. Δηλώσεις σε χαλαρό κλίμα πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το debate κατά την έξοδό του από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Ποιος έβαλε γκολ, πρόεδρε? Νομίζω ότι 8 χρόνια ήταν πολλά για να γίνει debate. Πιστεύω ότι ήταν χρήσιμο. Πιστεύω ότι οι πολίτες που το παρακολούθησαν θα έβγαλαν κάποια συμπεράσματα. Νομίζω ότι προφανώς τέτοιες συζητήσεις πρέπει να γίνονται περισσότερες και ενδεχομένως και με μεγαλύτερη συχνότητα. Από εκεί πέρα, προσωπικά, επιχείρησα να μιλήσω περισσότερο για το μέλλον, για το σχέδιό μου για την Ελλάδα της επόμενης τετραετίας, για μια πιο παραγωγική, πιο κοινωνική, πιο δίκαιη, πιο πράσινη, πιο ψηφιακή, πιο ισχυρή Ελλάδα. Αλλά τελικά εναπόκειται στην κρίση των πολιτών και των τηλεθεατών να μας αξιολογήσουν όλους. Και βέβαια η τελική αξιολόγηση, ποιος έβαλε γκολ, ποιος έφαγε γκολ, αυτό θα κριθεί σε 10 μέρες από τώρα. Αυτά, κύριε Μητσοτάκη, έχετε τελικά την προοδευτική κυβέρνηση. Έχετε πολλές εκπομπές αυτή τη στιγμή για να κάνετε τη δουλειά σας και να αξιολογήσετε. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας σε δηλώσεις του κατά την αποχώρησή του από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ μετά το debate τόνισε πως θα πρέπει να μην προδικάζουμε ότι θα υπάρξουν δεύτερες εκλογές. Το μάτς έλεξε 2-0. Το Champions League. Δεν ξέρω. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι όλοι οι πολίτες συνειδητοποιούν ότι η συζήτηση των πολιτικών αρχηγών και τα debate, έτσι όπως το ονομάζουμε, είναι όφελος για τη δημοκρατία. Και ελπίζω να καταλάβανε κάποιοι το λάθος τους που δεν θέλαν να γίνει το 2019 συζήτηση και το λάθος που δεν θέλουν να γίνει και το 2023 μια συζήτηση όπως θα έπρεπε να γίνει για ανάμεσα στους δύο διεκδικητές της πρωτιάς στις εκλογές που έχουμε μπροστά μας. Νομίζω ότι ωφέλησε αυτή η συζήτηση, θα ήταν ακόμα πιο επωφελής για τη δημοκρατία και για τους πολίτες, αν είχε και πιο χαλαρούς όρους, να μπορούμε να ανταλλάξουμε και κάποια ερωτήματα, να έχουμε ένα follow-up. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, η Γενική Γραμματής του ΚΚΕ και Μέρα 25, Δημήτρης Κουτσούμπας και Γιάννης Βαρουφάκης αντίστοιχα και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εμφανίστηκαν αισιόδοξοι για την πορεία των κομμάτων τους στις επερχόμενες εκλογές. Δεν υπάρχουν εισίδες ατιμωρησίας. Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της και οι υπεύθυνοι πρέπει να τιμωρηθούν, είπε μεταξύ άλλων κατά την αναχώρησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης σχετικά με την απάντηση που έδωσε στη διάρκεια της τηλεμαχίας αναφορικά με το θέμα των υποκλοπών. Εγώ πρώτον των εκλογών, αυτό που θέλω να πω στους πολίτες, στους τηλεθεατές σας, είναι ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία 21 Μαΐου να πάρουμε απόφαση αλλαγής για να αφήσουμε στο παρελθόν κακό κείμενα, κακές νοοτροπίες που έχουν ευλάψει το λαό μας, έχουν ευλάψει τη χώρα μας και εννοώ νοοτροπίες καθεσωτισμού, αυταρχισμού, πελατειακού κράτους όπου ο κυβερνώντας νομίζει ότι το κράτος είναι ελάφυρό του και το χρησιμοποιεί με όρους που είναι μακριά από τις ευρωπαϊκές αξίες. Στον ελληνικό λαό αξίζει κάτι πολύ περισσότερο και πιστεύω ότι σε αυτή τη νέα εποχή του ΠΑΣΟΚ, της Δημοκρατικής Παράταξης, μπορεί ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ να μπει ανάχωμα
σε αυτές τις πρακτικές, οι οποίες νομίζω ότι πρέπει να μείνουν στο παρελθόν και να πάμε σε μια νέα εποχή όπου το κράτος θα είναι εγγύητης του δημοσίου συμφέροντος όλων των πολιτών. Δεν είπαμε ότι είναι όλοι οι ίδιοι, κοινό πρόγραμμα έχουν. Αυτή είναι, είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, εξερχόμενος του ραδιομεγάρου της ΕΡΤ μετά τη διεξαγωγή του debate. Τελικά είναι όλοι οι ίδιοι, όπως είπατε, ή δεν είναι όλοι οι ίδιοι? Μα αφού έχουν κοινό πρόγραμμα. Αυτό είναι η ουσία. Κοινό πρόγραμμα έχουν. Και σε αυτή την κατεύθυνση εμείς είμαστε ενάντια σε όλους αυτούς. Γιατί αυτοί είναι και εμείς αυτοί είμαστε. Οι νέοι πήραν απαντήσεις? Νομίζω κάποιες απαντήσεις πήραν. Ο καθένας πρέπει να εκτιμήσει τώρα. Βέβαια δεν γίνεται σε ένα debate πολιτικών αρχηγών, όπως λέγεται αυτή η ιστορία. Χρειάζεται καθημερινός αγώνας, καθημερινή πάλι, αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το ΚΚΕ υπόσχεται ότι θα είναι εδώ και προεκλογικά και μετεκλογικά, γιατί δυνατός πρέπει να είναι ο λαός. Και το ΚΚΕ, αν αποκτήσει μεγαλύτερη δύναμη, θα μπορεί να είναι μπροστά στους αγώνες, γιατί τα δύσκολα δυστυχώς είναι μπροστά μας. Είπαμε ολόκληρη την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Θα θέλαμε να είναι τελείως διαφορετικά. Δυστυχώς οι πολιτικοί αρχηγοί δεν είπαν όλη την αλήθεια, γιατί άλλα συμφώνησαν στη διακομματική και άλλα είπαν εδώ, υποστήριξε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Εμείς ευχόμαστε την επόμενη φορά ελεύθερα δημοσιογράφοι να ρωτούν ό,τι θέλουν, χωρίς φίλτρα που δημιουργούν παραθετικές εικόνες. Αυτό τουλάχιστον για μένα είναι απαράδεκτο. Εύχομαι 21 Μαΐου οι Έλληνες να αποφασίζουν με ψυχή και καρδιά, όπως μιλάει η ελληνική λύση. Σας ευχαριστώ. Τις φωτογραφίες τις είχατε έτοιμες? 2-3 φορές τις κουνήσατε. Εγώ δεν είμαι πολιτικός όπως οι άλλοι. Εγώ είμαι επιχειρηματίας. Προετοιμάζομαι για κάθε ενδεχόμενο. Για τον Γιάννη Βαρουφάκη ήταν ένα πάρα πολύ κακό debate και το απέδωσε στη δομή του. Όταν έχεις 90 δευτερόλεπτα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε μεταξύ μας, υποστήριξε. Η Ελλάδα είναι μια ανεξάρτητη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κινείται στους δικούς της ρυθμούς με βαθμούς ελευθερίας. Αλλά αυτό το αφήγημα, που για μας είναι ένα τεράστιο τοξικό ψέμα που πλανάται πάνω από τη χώρα, θα καταφέρει να επικρατήσει και πάλι, με αποτέλεσμα ακόμα βαθύτερη χρεοκοπία, ακόμα πιο πολλοί νέοι να φεύγουν στο εξωτερικό, γιατί αυτή η χώρα δεν είναι βιώσιμη. Ή αν το δικό μας αφήγημα, το οποίο είναι ένα κυβερνητικό σχέδιο που βασίζεται στην κατάργηση του Ηρακλή, στην αντικατάστασή του από μια δημόσια εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων, στην κατάργηση του καρτέλ ενέργειας και στην αντικατάσταση από μια πραγματικά ενιαία δημόσια επιχείρηση ηλεκτρικού, όχι μόνο την μικρή ΔΕΗ, αλλά και τον ΑΔΜΙΑ, κυρίως το ΔΕΔΙΕ, που έχει πάρει ένα αρπακτικό hedge fund, ονόματι Macquarie. Το κατά πόσον το υπερταμείο θα καταργηθεί, να φύγει πλέον η δημόσια περιουσία από τα χέρια των ξένων αρπακτικών των δανειστών, να περάσει σε μια νέα αναπτυξιακή τράπεζα και μια νέα αγροτική τράπεζα ως κεφαλαιακή βάση, για να έχουμε πίστη η οποία να πηγαίνει στους αγρότες και στους επιχειρηματίες. Το σύστημα Δήμητρα, το οποίο θα απεγκλωβίσει τον ελληνικό λαό από τα χαράτσια των παρασιτικών τραπεζών.